Συνάδελφοι, εδώ είμαστε. Ξεπερνάμε τις κακοτοπίες της πανδημίας, συνεχίζουμε το μαραθώνιο των κινητοποιήσεων. Δεν έχουμε άλλο δρόμο για ανάκτηση αυτών που μας αφαίρεσαν με τη βία. Και δεν μπορούμε να μην πάρουμε το χρέος μας απέναντι, να κάνουμε το χρέος μας απέναντι στις γενιές που έρχονται. Να υπερασπιστούμε την κοινωνική ασφάλιση, η οποία άρχισε να αποξηλώνεται από τη δεκαετία του 90. Τότε που το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο πρότεινε ως βέλτιστο ασφαλιστικό σύστημα τη χώρα μας το τριφασικό του δικτάτορα Πινοσέ. Ο Μακαρίτης Σούφας είπε τούτο, ότι θα με βαράγαν και οι πέτρες αν το συνέχιζα. Οπότε, κύριος Σιμίτης θρηνεί, όπως έγραψε στην Κυριακάτικη Καθημερινή ακόμα, το σχέδιο Γιαννίτση που ήθελε από τότε να κάνει αυτά που σήμερα προγραμματίζονται. Βέβαια, ήρθε και ο κύριος Κατρούγκαλος, ο οποίος αναδείχθηκε σε πρωτομάστορα του τριφασικού συστήματος στη χώρα μας. Και η νυν κυβέρνηση θέλει να οικοδομήσει το κεφαλαιοποιητικό δεύτερον πυλώνα με το σχέδιο Πισαρίδη, που έγινε και πρόεδρος της μεγαλύτερης ενεργειακής εταιρείας στην Ανατολική Μεσόγειο. Καθυστερήσαμε 3 δεκαετίες τα σχέδιά τους. Δεν θα το επιτρέψουμε και τώρα. Συνεχίζουμε με τα παιδιά μας, τα εγγόνια μας, τον αγώνα για δημόσια και δωρεάν υγεία, κοινωνική ασφάλιση και πρόνοια που θα ικανοποιούν τις σύγχρονες ανάγκες όλου του λαού. Και παραδίνουμε με τους αγώνες μας ένα ασφαλιστικό σύστημα υγείας δημόσιο που το απέδειξε στην πανδημία. Ας το κάνουν καλύτερο οι επόμενες γενιές. Ευχαριστώ.